ένα βαρύ αρνητικό φορτίο. Διότι άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους σε μια νύχτα, καταργήθηκαν ολόκληρες δομές σε μια νύχτα. Και αυτό έγινε και μέσω του συστήματος αξιολόγησης, το οποίο προέβλεπε υποχρεωτικές ποσοστώσεις στις αξιολογήσεις. Με ένα 15% να πρέπει να βαθμολογηθούν χαμηλά, μέσα από εκεί να υπάρξει μια δεξαμενή διαθεσιμότητας και κινητικότητας και, συγγνώμη, και απολύσεων. Mm-hmm. Αυτό το φορτίο δεν φεύγει εύκολο, διότι είναι ένα μεγάλο σοκ στο ελληνικό δημόσιο. Επομένως, η αξιολόγηση καταλαβαίνουμε γιατί έρχονται αυτές οι αντιστάσεις. Απ' την άλλη, παρόλο που σήμερα η κυβέρνηση αυτή έχει άρει όλο το νομοθετικό πλαίσιο το προηγούμενο, έχει νομοθετήσει μια αξιολόγηση με αντικειμενικά διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια, που για πρώτη φορά έρχονται στο ελληνικό δημόσιο. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια αμφισβήτηση και ένας μικρός φόβος. Είναι κατανοητό. Το δεύτερο που είναι κατανοητό και είναι ένα κρίσιμο σημείο ήταν ότι δεν έχουν γίνει αξιολογήσεις προϊσταμένων και δομών και στοχοθεσίες, επομένως πώς πάμε να αξιολογήσουμε τον απλό υπάλληλο. Mm-hmm. Αυτό επίσης είναι αντιληπτό και κατανοητό και γίνεται και αποδεκτό, έγινε και από εμάς και την ώρα της νομοθέτησης του νόμου, όταν μιλώντας για την αξιολόγηση του 16 έχουν μπει πιο χαλαροί όροι στο τι σας σημάνει τελικά αυτό, ακριβώς επειδή δεν είχαν συμβεί και δεν έχουν προηγηθεί όλες αυτές οι προϋποθέσεις. Αυτό το προβλέπει λοιπόν ο νόμος, προβλέπει λοιπόν ο νόμος ότι αυτή η αξιολόγηση δεν θα έχει κάποιο τιμωρητικό εις βάρος του δημοσίου υπαλλήλου, ούτε θα επηρεάσει τελικά την εξέλιξή του και τη σταδιοδρομία του, με δεδομένο ότι αναγνωρίζουμε αυτό το έλλειμμα. Ωστόσο, μιλάμε για την αξιολόγηση του έτους 16, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του 17. Mm-hmm. Η αξιολόγηση του 16, όχι επειδή το λέμε εμείς, αλλά επειδή πάντα έτσι γινόταν, γίνεται από προϊσταμένους που ήταν εκεί το 16 για να αξιολογήσουν τους υπαλλήλους τους. Και σήμερα να είχαμε κάνει κρίσεις, αυτοί οι προϊστάμενοι δεν θα μπορούσαν να κρίνουν για το 16, θα έκριναν το 17. Μάλιστα. Δημιουργείται λοιπόν ένα τέτοιο πεδίο, το οποίο το έχουμε αντιμετωπίσει και έχουμε εξηγήσει και στην αδεδίκηση στους υπαλλήλους με κάθε δυνατό τρόπο και στη διαβούλευση που έγινε στο νομοσχέδιο ότι αυτά τα ελλείμματα υπάρχουν. Ωστόσο, αυτή θα είναι μια διαδικασία με τα χαρακτηριστικά που σας είπα προηγουμένως, πιο χαλαρή. Πιστεύοντας ότι αυτό δεν υπάρχει λόγος και δεν υπάρχει ισχυρό επιχείρημα που να δημιουργήσει αντιστάσεις. Παρ' όλα αυτά, δεν ανταποκρίθηκαν. Και δεν ανταποκρίθηκαν, ξέρετε, όχι υπάλληλοι, κατά κύριο λόγο, οι υπάλληλοι δεν είχαν κανένα λόγο να κάνουν, δώσουν το φύλλο αξιολόγησης, όσο και η ιεραρχία και προϊστάμενοι και διευθυντές και τα λοιπά, οι οποίοι άλλοι αρνήθηκαν να παραλάβουν, άλλοι αρνήθηκαν να διανύμουν τα έντυπα και βεβαίως και οι συνδικαλιστές, οι οποίοι τα έπρεπε, έχουμε και τέτοια περιστατικά και από τα χέρια εργαζομένων. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτό το κλίμα. Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε τιμωρητικά, εξακολουθούμε. Και τιμωρητικά πειθαρχικά δεν θα μπούμε, το έχουμε τονίσει και δεν θα συμβεί. Ωστόσο, δεν είναι αποδεκτό να μην ολοκληρωθεί αυτή η αξιολόγηση. Και έτσι θα έρθουμε με ένα μέτρο, το οποίο το συζητάμε, μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχει εμφανιστεί, το οποίο θα δώσει ένα περαιτέρω έναυσμα στη διαδικασία και πιστεύουμε ότι τότε θα ανταποκριθεί ο κόσμος και θα απελευθερωθούν και οι δυνάμεις αυτές που θέλουν να αξιολογηθούν. Θα δώσει διότι κάποιο κίνητρο, κυρία Γεροβασίλη? Αν εννοείται οικονομικό ή εξελικτικό, σε καμία περίπτωση. Δεν είναι δυνατόν όμως σήμερα και δεν στέκεται λογικά, πρώτον, να ξέρει η ελληνική κοινωνία ότι ένας προϊστάμενος, ένας υπάλληλος, ένας διευθυντής, ένας θυματάρχης ζητάει να μην αξιολογηθεί. Αυτό δεν έχει κανένα επιχείρημα να σταθεί, γιατί ξέρετε, δεν βλέπουμε το θέμα επικεντρωμένο μέσα στο δημόσιο. Για μας το δημόσιο είναι ένα κομμάτι το οποίο λειτουργεί για να εξυπηρετήσει το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον. Το κοινωνικό συμφέρον και το κοινό συμφέρον και το συμφέρον των πολλών φυσικά. Άρα όλο αυτό βρίσκεται στην ίδια συζήτηση. Έχουμε μια κοινωνία, η κοινωνία έχει έτοιμα για ένα άλλο δημόσιο, διότι έχει ταλαιπωρηθεί από το πελατειακό κράτος, από τη γραφειοκρατία, από τις δυσλειτουργίες, από τους γκισέδες, από τις αναμονές. Όλα αυτά που τα γνωρίζει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι, το είπα και στην ΑΔΔ, δεν έχουν κριθεί προϊστάμενοι για 7 χρόνια προηγούμενα στο ελληνικό δημόσιο. Το 2012 έχουν κινητοποιήθηκε η ΑΔΔ απέναντι σε αυτό, ώστε να κρατήσει την υπόλοιψη του εργαζομένου, του αξιολογούμενου, του προϊσταμένου.
και τη δική της την υπόλοιψη τελικά. Αυτό η απάντηση είναι, άλλο είναι κομμάτι, όχι. Και για τους προϊστάμενους στο οποίο θα έρθουμε. Είναι θέλω όμως να μου πείτε, να μην είναι όλο λοιπόν. Όλο αυτό είναι, είναι, ένα πακέτο. Είναι ένα πακέτο. Ο συλλογισμός είναι αυτός, όσο πιο σύντομο μπορώ, σας το έδωσα. Θα ήθελα να μου πείτε σε τι διαφέρει η αξιολόγηση του, δημοσίου, του νέου δημοσίου που προτείνετε εσείς από την αξιολόγηση που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν εκείνος στη θέση σας. Επίσης, εσείς μιλήσατε για διαφορετική φιλοσοφία. Βεβαίως. Της δικής σας κυβέρνησης σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα. Οι διαφορές είναι... Θα ήθελα να μου το διευκρινίσετε αυτό. Διαμετρικά αντίθετες. Και πώς γίνεται στην αξιολόγηση ενός υπαλλήλου, στο αν δηλαδή υπάρχει επαγγελματισμός ή όχι και αν τηρούνται όλα τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά και οι κανόνες που πρέπει να έχει στη δουλειά, με νεοφιλελεύθερες πολιτικές, με κοινωνικές πολιτικές. Κοιτάξτε. Η αξιολόγηση οφείλει και πρέπει να είναι, και αυτό είναι πανθομολογούμενο, αντικειμενική, αξιοκρατική, να καταργεί τον πελατειακό και να καταργεί, υποβαθμίζει την υποκειμενικότητα. Υπάρχουν κανόνες, δεν ανακαλύπτουν την Αμερική, υπάρχουν καλές πρακτικές διεθνείς, έχουμε ενσωματώσει, έχουμε συνεργαστεί με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, με το Πανεπιστήμιο, με ειδικούς και έχει γίνει ένα νομοθέτημα στο οποίο δεν υπήρξε αμφισβήτηση από κανέναν. Αυτό το νομοθέτημα πάμε να εφαρμόσουμε. Δεν υπήρξε άλλη πρόταση για την αξιολόγηση. Είναι ένα νομοθέτημα που αντικειμενικά στέκεται και εξασφαλίζει όρους αντικειμενικότητας, εισάγει την έχει αυτοαξιολόγηση και εισάγει και την έννοια της αξιολόγησης του υφισταμένου προς τον προϊστάμενο. Αξιολογούνται όλοι και αυτό εμείς το λέμε αξιολόγηση 360 μοιρών. Και μαζί με όλο αυτό, επειδή γίνονται και μια σειρά άλλες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες μέχρι τον Απρίλιο θα έχουν αποτυπωθεί, θα έχουν εμφανιστεί και θα υπάρχουν πια και θα έχουν γίνει κρίσεις προϊσταμένων, θα έχουν αξιολογηθεί οι δομές, θα έχουν μπει στο οικοθεσίες και γίνεται και για πρώτη φορά στην ελληνική πραγματικότητα και ολοκληρώνονται μέσα στο Σεπτέμβριο τα περιγράμματα θέσεων εργασίας. Μάλιστα, οπότε αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι μέσα στο Σεπτέμβριο. Ακριβώς. Όλο θα έχει τη λογική του και η λογική του θα βασίζεται σε ένα νομοθέτημα ξεκάθαρο και σε ένα νομοθέτημα αποδεκτό από όλους, επαναλαμβάνω. Είναι μνημονιακή υποχρέωση για σας η αξιολόγηση, κυρία Γεροβασίλη? Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης είναι στην ατζέντα της συζήτησης και με τους θεσμούς. Εδώ πραγματικά οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν συμφωνηθεί, ανεξάρτητα αν κάπου υπήρξαν διαφωνίες, έγιναν υποχωρήσεις σε όλη τη μεταρρυθμιστική ατζέντα, ενώ όχι στην αξιολόγηση. Η αξιολόγηση ήταν κάτι που το λένε και εκείνοι, αλλά το λέμε και εμείς. Δηλαδή υπήρχε μία συμφωνία. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος σήμερα να ισχυρίζεται ότι σε κάποια δουλειά δεν πρέπει να αξιολογηθεί με κάποια αντικειμενικά κριτήρια, όποια δουλειά και αν είναι αυτή. Και νομίζω ότι αυτό γίνεται ευρέως σε άλλους τομείς και στην ιδιωτική οικονομία κλπ. Και δεν γίνεται να μην συμβαίνει εδώ. Ωραία, για να φύγουμε λοιπόν από την αξιολόγηση και να πάμε στις παθογένειες του δημοσίου. Έχετε πει ότι για να ανασάνει η κρατική μηχανή θα πρέπει να μειωθεί το κόστος από τη γραφειοκρατία. Πώς θα το πετύχετε αυτό? Κοιτάξτε, το μεταρρυθμιστικό σχέδιο, αυτό που εμφανίσαμε και σε αυτή την εκδήλωση προχθές, έχει δύο μεγάλους άξονες. Το ένα κομμάτι είναι μεταρρυθμίσεις εντός της διοίκησης για να καταργηθεί αυτό όλο το πελατειακό, το δύσκολο, και οι άλλες μεταρρυθμίσεις έρχονται να διορθώσουν τη σχέση κράτους, κοινωνίας, πολίτη, επιχείρησης. Και είναι μια σειρά μεταρρυθμιστικών δράσεων. Ήδη έχουν ξεκινήσει. Έχει σημασία να σας πω ότι είναι το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο που εμφανίζεται στα ελληνικά δεδομένα, το οποίο δεν έρχεται να πει θα. Έχει νομοθετηθεί, έχουν βγει εγκύκλοι, έχουν βγει υπουργικές αποφάσεις, έχει ολοκληρωθεί μια διαδικασία και είναι ήδη σε εφαρμογή. Με στάδια τα οποία καταγράφονται, τότε θα συμβεί αυτό και τότε θα συμβεί το άλλο. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, δεν έχει ξαναγίνει. Και ήταν μια δύσκολη προσπάθεια πραγματικά και δεν είναι και εύκολη η υλοποίησή της, ούτε γίνεται με ένα μαγικό κουμπί σε μια μέρα, γι' αυτό και έχουμε τα στάδια. Στο κομμάτι λοιπόν σχέσης κράτους-πολίτη, που είναι κέραιο και το οποίο αυτό ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία χρόνια, έρχονται να μπουν παρεμβάσεις κωδικοποίησης νομοθεσίας, απλουστεύσεις διαδικασιών. Αυτόματη αναζήτηση εγγράφων, ψηφιακή διακίνηση εγγράφων. Σαφέστατα είναι ψηφιακές υπογραφές. Όλο αυτό έρχεται να απλοποιήσει, ούτως ώστε τι κάνει τελικά, να ελαχιστοποιήσει την αυτοπρόσωπη παρουσία
του πολίτη, του επιχειρηματία σε μια υπηρεσία. Είναι όλα αυτά δύσκολα και έχετε δίκιο που το αναφέρετε. Αυτό μειώνει. Ωστόσο, ο πολίτης ταλαιπωρείται, στα γκισέ. Το γνωρίζω πολύ καλά, γι' αυτό το ανέφερα εδώ πρώτα. Και 2,5 χρόνια που είστε στην. Όχι, δεν ταλαιπωρείται 2,5 χρόνια. Ο πολίτης ταλαιπωρείται 40 χρόνια. Ταλαιπωρείται 40, αλλά. Από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Και τα τελευταία, τα τελευταία χρόνια θα δεχθώ ότι δεν έχουν συμβεί αλλαγές οι οποίες να του ανακουφίσουν τη ζωή. Αυτό θα το δεχτώ. Αλλά αυτό είναι μια παθογένεια η οποία έρχεται από ιδρύσεως ελληνικού κράτους. Το ελληνικό κράτος έχει στηθεί με δομικά υλικά τα οποία είναι τύπου πελατειακό, κομματικό, γραφειοκρατικό και αυξημένου κόστους κατά συνέπεια. Θα σας θυμίσω εποχές με αθρώες προσλήψεις. Τα ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να τα πούμε αυτά. Σήμερα, λοιπόν, για άνθρωες προσλήψεις. Σήμερα όλο αυτό θα μειώσει το κόστος του δημοσίου. Έχω να σας πω μόνο ένα παράδειγμα, ότι η ψηφιακή υπογραφή θα ελαττώσει 200 εκατομμύρια το χρόνο. Mm. Μόνο αυτό. Ψηφιακή διακίνηση εγγράφου. 200 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο αυτό. Μάλιστα. Επομένως, έτσι γίνεται και γίνεται ουσιαστική μείωση και εξοικονόμηση πόρων του δημοσίου και όχι επειδή θα απολύσω τον υπάλληλο. Αυτό ήταν η οριζόντια λογική, η νεοφιλελεύθερη λογική. Και δει ακραία. Τώρα να σταθούμε στην αποκομματικοποίηση που μας μιλήσατε και για αθρώες προσλήψεις. Πώς θα θωρακίσετε το νέο δημόσιο από τις πολιτικές αλλά και από τις συνδικαλιστικές αντιστάσεις? Κοιτάξτε, θα πρέπει να πείσουμε για να καταφέρουμε να αντιστρέψουμε και νοοτροπίες και λογικές. Αυτό δεν γίνεται επίσης σε μια μέρα, ωστόσο πιστεύουμε ότι ήδη έχουμε δημιουργήσει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό της διοίκησης δεν αισθάνεται την ανασφάλεια στη δουλειά του από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει αποκατασταθεί. Από εκεί και πέρα όμως μένει να αλλάξουμε και την αντίληψη και να ενισχύσουμε για το δημόσιο με ανθρώπους που πραγματικά χρειάζεται και να έχουμε ένα κράτος τόσο όσο χρειάζεται, με το λιγότερο δυνατόν κόστος. Αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, δεν έχουν διοριστεί στο δημόσιο 7 χρόνια άνθρωποι. Μάλιστα, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχουν νέοι επιστήμονες με δεξιότητες που σήμερα είναι αναγκαίες για να προχωρήσει και να γίνει η διοίκηση εργαλείο ανάπτυξης. Διότι αυτό θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην μπορεί το δημόσιο να έχει προσλάβει ανθρώπους για τα πληροφοριακά του συστήματα και να θέλει να κάνει ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Και να παραμένει γερασμένο, όπως έχουμε πει κατά καιρούς ότι είναι το ελληνικό αυτά δημόσιο. Αυτά τα λένε οι μελέτες όλες. Έχουμε μικρό ελληνικό δημόσιο και γερασμένο. Δεν έχουμε μεγάλο ούτε υπερτροφικό πια. Ονομάσατε τη μεταρρύθμιση Δημόσιο 2020. Mm-hmm. Για να δούμε λίγο τα χρονοδιαγράμματα. Πιστεύετε ότι μέχρι το 2020 θα έχετε καταφέρει να ολοκληρώσετε αυτή τη μεταρρύθμιση? Αυτό το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, το οποίο έχει πολύ βαθιές τομές, σε 3 χρόνια είναι ένα υλοποιήσιμο σχέδιο. Δεν είναι κάτι που φανταζόμαστε. Και έχουμε και δεδομένα με το πώς πάμε και μέχρι σήμερα. Αυτό το οποίο θέλω να πω εδώ, που η αποκομματικοποίηση του κράτους θα γίνει μέσα από πολλαπλές διαδικασίες. Να αναφέρω ένα παράδειγμα, ότι το Σεπτέμβριο γίνεται διαγωνισμός, θα γίνει προκήρυξη για διαγωνισμό για τις θέσεις γενικών γραμματέων αλλά και τομεακών γραμματέων όλων των Υπουργείων. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν μια θητεία, θα γίνει ένας ανοιχτός διαγωνισμός, θα συμμετάσχουν άνθρωποι του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με αντικειμενικά κριτήρια. Έχουν ήδη ανακοινωθεί οι όροι, τα καθηκοντολόγιο, έχει ανακοινωθεί η επιτροπή που θα κρίνει αυτή τη διαδικασία και που είναι ανώτατη δικαστική ΑΣΕΠ, εξασφαλίζοντας μη διαβλητότητα. Και θα είναι και ένα πρώτο βήμα που όμως είναι ψηλά στην ιεραρχία γι' αυτό το μεγάλο ζητούμενο. Νομίζω το σήμα θα είναι έντονο και θα φύγει και από εκεί. Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα και θέλω οπωσδήποτε να σας ρωτήσω για τους συμβασιούχους. Λοιπόν, είναι μείζον πρόβλημα. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του ανέφερε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται μόνιμη λύση για το θέμα και θα ήθελα να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες, ποιους θα αφορά, ποια θα είναι τα κριτήρια. Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε, για να μην παρερμηνευτούμε, για μετατροπές συμβάσεων. Αυτό απαγορεύεται από την ελληνική νομοθεσία αλλά και την ευρωπαϊκό δίκαιο. Ό,τι γίνεται σήμερα στο δημόσιο γίνεται και ό,τι προσλήψεις γίνονται με βάση τον κανόνα προσλήψεων αποχωρήσεων.
για να μπορούμε να ανταποκριθούμε και στις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας. Προσπαθούμε να τις κάνουμε πιο στοχευμένες, εκεί που πραγματικά πονάει το ελληνικό δημόσιο δηλαδή, και στα αλήθεια μην μπορώντας να ικανοποιήσουμε ακριβώς τις ανάγκες εξαιτίας του δημοσιονομικού περιορισμού, αλλά και του κανόνα προσλήψεων υποχωρήσεων. Έτσι, μέσα σε αυτό δεν είναι δυνατόν αυτά τα οποία λέγονται και ακούγονται εδώ θα μονιμοποιήσουν χιλιάδες συμβασιούχους κτλ. Αυτό δεν υφίσταται ως θέμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απ' την άλλη πλευρά, είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε ένα προβληματισμό για τον κατακαιρματισμό των διεργασιακών σχέσεων στο δημόσιο τομέα. Και βέβαια εργαζόμενους που προσφέρουν. Εργαζόμενοι που εργάζονται χρόνια σε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι με συμβάσεις για 10, 12 και 15 χρόνια. Θα σας θυμίσω μια δομή που έχει αγκαλιαστεί από την ελληνική κοινωνία το βοήθεια στο σπίτι. Εγκλωβισμένοι άνθρωποι 15 χρόνια. Ναι, ναι. Είναι κάποιος που πρέπει να σκεφτεί ότι αυτή τη δομή πρέπει να την καταργήσουμε. Μιλάμε λοιπόν για αυτά τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος και έχει ανάγκη να στηριχθεί το κοινωνικό κράτος, να στηριχθεί ο πολίτης, να στηριχθεί ο αδύναμος πολίτης κατά κύριο λόγο. Μιλάμε για τέτοιου είδους ανάγκες στις οποίες πραγματικά ο προβληματισμός μας ήταν και είναι έντονος. Οπότε, κυρία Γεροβασίλη, εκεί θέλουμε να δώσουμε λύσεις. Αυτή είναι και η απάντησή σας σε όσους σας κατηγορούν ότι βεβαίως εσείς δεν έχετε κάποια ευθύνη για το δημόσιο και για το πώς διωγγώθηκε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, δεν καταφέρατε να το συρρυκνώσετε επί της δικής σας. Έχει συρρυκνωθεί από τα μνημόνια από μόνο του. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε καμία προσπάθεια, γι' αυτό πιστέψτε με. Το δημόσιο έχει συρρυκνωθεί. Το δημόσιο έχει μειωθεί κατά 200 τόσες χιλιάδες, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, τα τελευταία χρόνια. Το οποίο έγινε εξαιτίας ότι οι προσλήψεις σταμάτησαν το 2010. Και μειώθηκε σύν τις αποχωρήσεις, οι οποίες ήταν πολλές και με δεδομένη την ανασφάλεια που είχαν οι άνθρωποι για τη συντάξη τους. Ένα 18% από το 18% έχει φύγει λοιπόν, και έχει μειωθεί και το κόστος του δημοσίου μέσω αυτού υποχρεωτικά. Mm-hmm. Επομένως, το κράτος δεν διωγγώθηκε. Αν εμείς θέλουμε να το διωγγώσουμε, όχι, εμείς θέλουμε να το εξορθολογήσουμε και να είναι τόσο όσο θα εξασφαλίσει ότι αυτό το δημόσιο μπορεί να είναι εργαλείο για την ανάπτυξη, για να δώσει εργαλεία, όχι το δημόσιο υπάλληλο μόνο, ο οποίος βεβαίως χρειάζεται ένα ασφαλές περιβάλλον και το οποίο θα τον προάγει και θα τον εκπαιδεύει και θα τον μεταεκπαιδεύει και να τον χρησιμοποιήσει, αλλά και ο πολίτης να ελαττώσει το κόστος του, το προσωπικό, την ταλαιπωρία του, η επιχείρηση η οποία δεν μπορεί, αυτή η γραφειοκρατία γεννάει έξοδα και κόπο. Μάλιστα. Καθυστερήσεις χρονικές με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη. Εμείς αυτό θέλουμε να το αντιστρέψουμε και μέσα σε αυτό είναι το μεγάλο μας κομμάτι της ψηφιακής μας πολιτικής σε συνεργασία και με το αρμόδιο Υπουργείο. Θα υλοποιήσουμε ταχύτατα, έχουν ήδη σχεδιαστεί τέτοια έργα, ώστε πραγματικά θα αναποφυστεί η ελληνική κοινωνία ανάγκη και να δει δημόσιο. Ένα άλλο δημόσιο, και η λέξη αυτή να αποφορτιστεί από όλα τα κακά που συσσωρεύτηκαν από την εποχή ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Γεροβασίλη, για την παρουσία σας στο Δελτίο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.